Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του Γκαζέτα και με τον Βασίλη Μπαλατσού για τα tips της ημέρας. Γεια σου, Βασίλη. Χαίρετε, κύριε. Μετά από δύο μέρες έτσι είχαμε χωρίς Μουντιάλ και τώρα έσκασε η βόμβα. Τρέχουμε. Βραζιλία, Νεϊμάρ, κλάματα, ιστορίες. Κάνα νέο επιτροπιαστηρίο που είσαι από πάνω. Κάνα νέο γρήγορο κάτι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Να θυμίσουμε ότι πριν το τουρνουά ο Νεϊμάρ είχε πει ότι κατά μεγάλο ποσοστό αυτή είναι η τελευταία του διοργάνωση. Μένει τώρα να δούμε αν θα το πει είτε άμεσα μέσα στην ημέρα, αν θα το επαναλάβει, αν θα τοποθετηθεί. Πάντως, οι πρώτες εικόνες του μέσα στο γήπεδο ήταν πραγματικά συντετριμένος. Προσπάθησε στην αρχή να κρατήσει τα δακρυά του, κάτι που δεν τα κατάφερε. Δεν το πατάει τον Νεϊμάρ. Γενικότερα, τους Βραζιλιάνους μετά το 2002 δεν τους πολυπάει με τους Ευρωπαίους. Και ο Τίτε είχε πει ότι ουσιαστικά τώρα κορυφώνεται το δικό του project στην Βραζιλία. Δεν ήταν έτοιμη στην προηγούμενη διοργάνωση, τώρα είναι έτοιμη. Αλλά τελικά ούτε και τώρα ήταν έτοιμη. Και επειδή είχαμε κάνει ένα μικρό homework από πριν σχετικά με τις αποδόσεις για τα φαβορί, πάντα με βάση τις αποδόσεις της Όβιμπετ, η Βραζιλία πριν το match ήταν το νούμερο 1 φαβορί με 2,5 απόδοση, τα διπλάσια από τη Γαλλία που είναι το δεύτερο, και η Κροατία τελευταίο φαβορί με 41 απόδοση. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της έκπληξης και στοιχηματικά. Άρα αύριο πρέπει να δούμε τι γίνεται τώρα στη λίστα. Για να δούμε τώρα τα βραδινά μάτια. Θυμήσε μας τι είχες δώσει το βραδινό, στο ντέρμπι στον Αργεντινή. Είχα δώσει το διπλό της Αργεντινής σε απόδοση 2,20. Μένουμε στην απόφασή μας, πάμε έτσι δυνατά, πάμε 3-5-2, πάμε καθρέφτη στο σύστημα του Φανχάλ. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια το 2-3 που είχαμε δώσει πριν βγήκε στην παράταση, οπότε δεν βγήκε, αλλά δεν πειράζει αυτές τις λεπτομέρειες. Έβαλες αυτόν τον γκολ, είδες, το περάσαμε έτσι τώρα, δεν σου είπαμε τίποτα. Σ' αφήσαμε, θα περάσει... Πρέπει να τα δίνω μόνος μου, όχι, για να μην φαίνεται ότι κρύβομαι. Σωστό, έτσι τιμίως. Εμείς δεν κρυβόμαστε, μαζί στα ζωστά, μαζί και στα λάθη. Που είναι πιο πολλά, αλλά δεν πειράζει. Στις χαρές στις λίπες. Πάμε αύριο. Έτσι. Λοιπόν, για αύριο έχω λίγο... Δεν είναι συνηθισμένες δικές μου προβλέψεις. Πάμε στο Μαρόκο με την Πορτογαλία. Το Μαρόκο για μένα είναι η απόλυτη ομάδα έκπληξη. Μια ομάδα όπου δεν τρώει γκολ, δέχεται λίγες φάσεις, αλλά ότι έχει παίξει με Κροατία, με Βέλγιο, με τους Ισπανούς και δεν έχει φάει γκολ και έχει δεχτεί μόλις ένα, και αυτό το γκολ κόντρα στον Καναδά είναι κάτι, δεν ξέρω, είναι εντυπωσιακότατο και παίζει κόντρα στην εξίσου εντυπωσιακή Πορτογαλία. Όμως δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από το προηγούμενο αποτέλεσμα μιας ομάδας. Το κλασικό ποδοσφαιρικό κλισέ είναι κοιτάμε κάτι παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά εκτός από κλισέ είναι και μια αλήθεια. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο εύκολο όσο ήταν με τους Ελβετούς. Παρόλο που οι Μαροκινοί είναι και επιβαρημένοι, έχουν 120 λεπτά στα πόδια τους, έχουν μια ψυχοφθόρα διαδικασία πέναλτι και ξέρετε πώς είναι αυτά. Θα περιμένω ένα κλειστό παιχνίδι και θεωρώ ότι η επιλογή under 7,5 σουτ στο στόχο σε απόδοση 2,25 από την Όβιμπετ είναι μια εξαιρετική. Μα μπέρδεψε. Πολύ ψαγμένο. Λέω θα πει under 7,5 γκολ και λέω τι λέει τώρα. Όχι. Εγώ προειδοποίησα ότι πάμε για κάποια προσδόκητη επιλογή. Αυτό και αυτά τα 2-3 που σα έχω συνηθίσει και κάτι γκολ κάτι τέτοια. Όχι. Φάνηκε ότι τις 2 μέρες δεν καθόταν και κοιμόταν. Έψαξε, διάβασε, κάλυψε το έδαφος. Εδώ ήμασταν Γκαζέτα, δουλειά, διάβασμα. Ωραίος. Και να το επαναλάβουμε λίγο, αυτό σημαίνει ότι στο 90 λεπτό και οι δύο ομάδες συνολικά να μην βρουν 8 φορές την αιστεία. Δηλαδή καταστρέφεις το μάτς από τώρα εσύ. Ακριβώς. Έχεις δώσει και ένα fan bet λοιπόν. Δεν πειράζει. Και το fan bet είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι για δεύτερο παιχνίδι το Μαρόκο να παίξει τη μοίρα του στα πέναλτι. Δεν έχω πάει ποιος θα περάσει, ποιος δεν θα περάσει. Είπα να μην το πάμε τόσο πολύ στον τζόγο. Οπότε να πάμε στα πέναλτι. Το 5-40 να κρυθεί στα πέναλτι για fan bet είναι εξαιρετική περίπτωση. Καλό μάθες με τα πέναλτι νομίζω. Καλό μάθες. Έχει πέναλτα και μας αρέσουν τα πέναλτι. Έχουν πάντα ενδιαφέρον. Ωραία. Και στο βραδινό. Όπως ακούστηκε και στην αίθουσα σύνταξη πιο πριν, εντάξει, μετά το 1-0, εντάξει, ασοφαρίσου, λέξτε να δούμε πέναλτι. Ήμασταν έτοιμοι για πέναλτι. Σωστό. Και συνεχίζουμε με το μεγάλο μάτς, το χώρο των δισεκατομμυρίων, αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Γαλλία. δύο από τις τρεις ομάδες με το. Βασικά τώρα πια είναι οι δύο ομάδες με το πιο ακριβό ρόστερ στη διοργάνωση. Η Βραζιλία ήταν δεύτερη, όμως πλέον δεν είναι στη διοργάνωση. Η Αγγλία έχει το πιο ακριβό, με περίπου εκτιμόμενη αξία πάνω από 1,1 δις. Περιμένω θέαμα, περιμένω γκολ. Το άλλο είπαμε, εντάξει, 0-0, 1-1, δεν περιμένουμε πολλά. Εδώ πέρα περιμένουμε γκολ, περιμένουμε φάσεις, περιμένουμε Μπαπέ, περιμένουμε Σακά, περιμένουμε παιχταράδες. Οπότε η επιλογή γκολ και over 2,5 σε απόδοση 2,35 στην Όβιμπετ είναι αρκετά βαλιφορμάνη. Και σαν Fanbet θα πάω για ακόμα μια φορά, επειδή τον έχω ξαναδώσει, με τον αγαπημένο μου Ολιβιέ Ζηρού, τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας όλων των εποχών, αφού ξεπέρασε τον Τιερί. Σε απόδοση 3,40. Η Αγγλία φαίνεται και από τις δηλώσεις, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, και τον παικτών, ότι όλοι είναι πάνω στον Μπαπέ. Πώς θα σταματήσουμε τον Μπαπέ, πλάνο Μπαπέ, εξουδετερός Μπαπέ. Δεν είναι μόνος του. Είναι ο καλύτερος, αλλά δεν είναι μόνος. Και γι' αυτό εγώ θα πάω, όπως ο Ξαμβίδα, θα πάω στον Πάτμαν. Της υπόθεσης θα πάω στο Ρόμπ, θα πάω στο Ζηρού. Ελπίζουμε να ακούει ο Southgate, ο Βασίλη Μπαλατσού. Νομίζω ότι θα πάει στο Πάτμαν για κάποιο το βράδυ. Να σου πω, Βασίλη, βλέπω εδώ από αυτές τις προσεκτικά επιλεγμένες προτάσεις σου ότι έχεις αποφύγει να πάρεις θέση για το ποιος θα αποκριθεί και στα δύο μάτς. Ήδη έχω πάρει θέση σε ένα παιχνίδι με κάθε βάρος και υπευθυνότητα. Οπότε εντάξει, μην ζητάμε και πολλά. Το πήρα πάνω μου για ένα. Πες. Για την Αργεντινή. Λοιπόν, όχι, για τώρα εδώ. Δεν τα γράφουμε. Έτσι, λοιπόν, όχι, δεν είναι στις προβλέψεις σου. Το άτομο βλέπω έτσι. Για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Θεωρώ και θέλω να περάσει η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Και ας μπει στο 85 ο Χριστιανό, δεν πειράζει. Χαλάλι. Και στο άλλο μάτς, ενώ πιστεύω ότι η Γαλλία είναι αυτή που θα περάσει, θα ήθελα να δω την Αγγλία. Οπότε. Ναι. Θέλουμε Πορτογαλία-Γαλλία. Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι για μια ακόμα μέρα να πετύχεις, Διάννα. Και εδώ θα είμαστε και αύριο να σε κρίνουμε και να μας κρίνεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για το ακόμα μια μέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Μπίλη.